Μαύρα Χριστούγεννα θα κάνουν στην ΑΕΛ μετά την τροπιαστική ήττα από την ΑΕΚ με σκορ 4-0 και τον αποκλεισμό από το θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος. Η χθεσινή αναμέτρηση στο LFC Arena έδειξε με τον πιο εκοφαντικό τρόπο το πόσο άρρωστη είναι η λαρισινή ομάδα και πως για να ορθοποδήσει χρειάζονται ριζικές τομές και αποφάσεις. Το 2011 θα είναι μια χρονιά κομβική για το μέλλον τη Βασίλισσα του Κάμπου και πρέπει άπαντες στρατόπεδο των Βυσσινίων να υπερβάλλουν αυτό προκειμένου η ΑΕΛ να παραμείνει στη Σούπερ Λίγκα. Σήμερα ήταν μια μεγάλη απογοήτευση για μένα. This was a step back after the match against Olympiacos. Ήταν ένα ψυγύρισμα σε σχέση με τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. We have here a great stadium. We have a marvelous fans. Είμαστε εδώ σε ένα καταπληκτικό στάδιο. Έχουμε σπουδαίους φαν να μας υποστηρίζουν. And when we play at home, like today, you have to make much, much more. Και όταν παίζουμε στην έδρα μας όπως συνέβη σήμερα, πρέπει να δίνουμε μέσα στο γήπεδο πολλά, πολλά περισσότερα. Διοίκηση και τεχνική ηγεσία έχουν καταστρώσει το πλάνο για τη μεταγραφική ενίσχυση με τουλάχιστον 5 παίκτες, ενώ την ίδια ώρα θα υπάρχουν και αποχωρήσεις. Ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα και αποχαιρέτησε τη Λάρισα είναι ο Ρουγουανός θερματοφύλακας Σεμπαστιάν Βιέρα.